Ε, ένα από τα... προχωράμε τώρα στο μεσημεριανό απογευματινό session. Ένα από τα πλεονεκτήματα του Δημόκριτου, ε, από πολλά φυσικά πλεονεκτήματα, είναι η πολυθεματικότητα. Είναι το μεγαλύτερο πολυθεματικό κέντρο και μάλιστα της και πολυεπιστημονικό. Ε, οπότε οι ερευνητέ μας το, το αξιοποιούν αυτό και είναι κάτι που όπως οι τεχνολογίες, οι λεγόμενες διασπαστικές μπαίνουν και περνάνε στεγανά που πάλι ποτέ υπήρχαν μεταξύ των επιστημών και των τεχνικών, έτσι και εδώ οι κερδιντές συνεργάζονται μεταξύ διαφορετικών Ινστιτούτων. Οπότε είναι ιδιαίτερη χαρά και έχει ιδιαίτερη αξία το σημερινό πάνελ ότι είναι, ε, είναι ας πούμε ένα, ένα τεστιμόνι αυτή τη συνεργασία και έχουμε τη χαρά να έχουμε... Ε, τέσσερι εκλεκτού ε, και συνεργαζόμενου ερευνητέ και, και, ερευνήτρια ε, από διαφορετικά Ινστιτούτα. Ε, συντονίζει ο κύριο Καρόζη, συνεργαζόμενο ερευνητή από το ΙΠΡΕΤΕΑ, το οποίο είναι το. Ε, εκτός, είναι ένα ακρονίμιο το οποίο είναι υπερβολικά μακριά, θα πω, είναι το Ινστιτούτο ε, που ασχολείται με την περιβάλλον, την ενέργεια και την ασφάλεια. Και αφήνω το, στον κύριο Καρόζη, άμα θέλει να το πει. Όλο το... Το ε, την κυρία Βέργαδου, η οποία είναι ερευνήτρια από το Ινστιτούτο ε, και Νανοτεχνολογία, και τον κύριο Κρόκιδα και τον κύριο Ρεκατσίνα, Τσίνα, ε, από το Ινστιτούτο Πληροφορική και Ιστιτού 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 Ιστιτού. Ε, συνεργάζονται λοιπόν, υπάρχει λοιπόν μια πολυθυματική συνεργασία μεταξύ των Ινστιτούτων και θα μιλήσουν με το θέμα το οποίο πολύ, το ενδιαφέρον θέμα που βλέπετε. Σα ευχαριστώ. Ε, Καλώ ήρθατε και από εμά, το Δημόκρητο ε, και φέτο. Ε, η... Να συμπληρώσω εδώ το Δημήτριο ότι όλοι οι παρευρισκόμενοι, είτε είναι στο Ινστιτούτο Πληροφορική είτε όχι, δεν είναι από το Computer Science. Και παρ' όλα αυτά, ε, 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 χρησιμοποιούν εργαλεία, υπολογιστικά, τεχνητή νοημοσύνη για το κομμάτι τη ερευνά του. Η σημερινή παρουσίαση έχει το εξή format. γιατί Θα κάνουμε κάποιε παύσει για να, να έχουμε μια αλληλεπίδραση μαζί σα. ]Est馬中... Θα γίνει μια παρουσίαση πάνω στο, στο συγκεκριμένο θέμα, που είναι η μοντελοποίηση φυσικών συστημάτων, υπολογιστικά εργαλεία, τέχνη του νοημοσύνης και υπολογιστικά συστήματα, HPC, που αν το έχετε ακούσει έτσι το συγκεκριμένο. Περισσότερο μια ιστορική αναδρομή και κάποια έτσι πολύ σε υψηλό επίπεδο και πώ αυτό αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο ερευνούμε τον κόσμο, έτσι κάνουμε έρευνα εκεί θα γίνει μια παύση. Ε, θα σα δώσουμε το λόγο να μα κάνετε ερωτήσει πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και μετά θα περάσουμε σε κάποια success stories, θα τα έλεγα, πώ ε, η χρήση τέτοιων εργαλείων artificial intelligence και υποδομή ε, βοήθησε στο έτσι, να, γίνει, να, να, πάει η, η, το, το, κομμάτι έρευνα του καθενό μα λίγο παρακάτω. Ξεκινάμε από μια σύντομη ιστορία στους υπερυπολογιστές και θα ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα. Ε, λέγοντα πολύ γρήγορα την ιστορία του κύριου William Thompson. Θα σα πάω στο 1897, στην συνάντηση του British Association Meeting στο Τορόντο, όπου ο συγκεκριμένο κύριο παρουσίασε μια εργασία με θέμα, θα διαβάσω στα αγγλικά και θα σα περιγράψω τι είναι, On the fuel supply and their supply of the earth. Συγκεκριμένα, έκανε μια υπόθεση εργασία ο συγκεκριμένο κύριο, πήρε κάποιου παραμέτρου και κάτι και Τόσο γρήγορα κόβουμε τα δάση, τόσο γρήγορα χρησιμοποιούμε ορυκτά καύσιμα, τόσο οξυγόνο υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Με αυτόν τον τρόπο α, γίνεται ρίσα το οξυγόνο στην ατμόσφαιρα. Πότε αυτό μπορεί να σταματήσει, Αν υπάρχει ένα σημείο που θα σταματήσουμε να καίμε, θα σταματήσουμε να υπάρχει οξυγόνο στην ατμόσφαιρα ή να καίμε ορυκτά καύσιμα. Τι έκανε ο συγκεκριμένο κύριο, Ακολούθησε αυτό που λέμε την επιστημονική μέθοδο. Έκανε κάποια παρατήρηση, πήρε αποτελέσματα πειραμάτων, δεν έκανε κάποια πειράματα. Με τα πειράματα αυτά και τις και το, παραδοχές που έκανε, έκανε απλοποιήσει και δημιούργησε ένα μοντέλο το οποίο με προσεκτικέ θεωρίε και απλού υπολογισμού το έλυσε και έκανε κάποια πρόβλεψη. Έκανε δηλαδή πρόβλεψη ιδιωτήτων, καταστάσεων, φαινομένων. Προφανώ, όταν κάνουμε τέτοια πράγματα, όλα αυτά χρειάζεται να μπουν κάτω από κάποιον έλεγχο, να τα ελέγξουμε, αν είναι σωστά. Και αυτό έκανε ο συγκεκριμένο κύριο. Ο συγκεκριμένο κύριο ξέρετε, ε, μάλλον τον ξέρετε ω Lord Kelvin, έτσι, ο Άγγλο. Και η εργασία του αυτή προξένησε στον τύπο της εποχής α, διάφορα δημοσιεύματα με τίτλους όπως «Μένουν 400 χρόνια», «Το, το οξυγόνο τελειώνει», α, «Το οξυγόνο καταστρέφεται». Ο κύριος αυτός ακολούθησε οξυγονο τελειωνει το ροής εδώ πέρα, ακριβώς. Στον έλεγχο όμω, τα επόμενα χρόνια δεν πήρε υπόψη του το φυτοπλακτόν, το ωκεανού, το οποίο παράγει οξυγόνο και είναι και ο μεγαλύτερος απλά οξυγόνο στην ατμόσφαιρα. Λειτουργήσε την εφαρμοστική μέθοδο, αλλά του έλειπε ένα ακόμη input για να διορθώσει τη θεωρία του το οποίο μετέ, οι επιστήμονε μετά από αυτόν ακολούθησαν δύο διαγραμμέ, κάναν τον έλεγχο, ξανακάναν καινούριε θεωρίε απλοποίηση και διόρθωσαν το λάθο του κ. Λόρντ Κέλβιν. Όλα αυτά συνέβαιναν ακριβώ περίπου με τον ίδιο τρόπο μέχρι το 1946, όπου κυριολεκτικά μπαίνει στην πρίζα ο πρώτο υπεροπολογιστή, ο Ένιακ, και έτσι έχουμε την προ-Ένιακ, την ε, post-ENIAC εποχή και από εκεί θεωρούμε ότι υπάρχει γέννηση αυτού που ονομάζουμε scientific computing, δηλαδή την χρήση υπολογιστών για την επίλυση επιστημονικών προβλημάτων. Εδώ πέρα, μάλιστα, για να έχετε μια άποψη, είναι ένα δωμάτιο, ο υπολογιστή αυτό, δεν είναι ψηφιακό όπω το εννοούμε σήμερα. Και εδώ βλέπετε δύο επιστήμονε, τόλος Λος Άλαμο ε, τη εποχή τον Μετρόπολη και τον Πολ Στέιν, οι οποίοι παίζουν σκάκι με τον υπολογιστή. Και πίσω του είναι ο Μάνιακ, η δεύτερη version του Ένιακ, λίγα χρόνια μετά. Και επειδή η μνήμη του υπολογιστή ήταν πολύ μικρή, δεν χωρούσαν όλα τα πιόνια του σκακιού μέσα, οπότε παίζαν το λεγόμενο no bishop, or no cleric chess. Δεν υπήρχαν εξωματικοί. Α, εδώ πέρα το βλέπετε σε μεγάλη εικόνα. Πώ άλλαξε αυτό τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε και έκαναν και έκανε επιστήμονε ερευνούσαν τον κόσμο. Σα πάμε τώρα να δούμε την ιστορία του, του, 1900, του λεγόμενου Σούκι Μάναμπη. Αυτό ήταν απόφυτο του Πανεπιστημίου του Τόκιο, πήγε στις, στην Αμερική το 1956-1967 και τα δύο μεγάλα του contribution στην επιστημονική κοινότητα ήταν, Τα βάζω εδώ στα αγγλικά ακριβώ αν θέλετε να τα ψάξετε να τα βρείτε, atmospheric global circulate models add complex to the models, έβαλε δηλαδή μεγαλύτερη λεπτομέρεια στα μοντέλα και ε, σύνδεσε ε, το CO2 της ατμόσφαιρας ε, με το τι συμβαίνει εκεί πέρα μπορεί να προβλέπει την κατάσταση τη ατμόσφαιρας στο μέλλον. Τι άλλαξε λοιπόν όταν βάλαμε το ξεκίνηση του scientific computing στον τρόπο με τον οποίο κάναμε έρευνα, στο μοντέλο μα, στον τρόπο με τον οποίο κάναμε έρευνα. Δεν χρειάζεται πλέον να περάσουμε από προσεγγιστικέ θεωρίε και απλού υπολογισμού που μπορούμε να λύσουμε στο χέρι. έχουμε του υπολογιστέ να μα καλύψουν αυτό το κενό που να κάνουμε λεπτομέρειε υπολογισμού. Ό,τι έκανε ακριβώ και ο λεγόμενο Σούκι Μάναμπι. Ο συγκεκριμένο το 2021 κέρδισε το Nobel στο Earth Science Modeling, και είναι ο, ο άνθρωπο αυτό είναι ο λόγο που α, μπορεί να βλέπετε διάφορα διαγράμματα όταν μιλάμε για global warming ή climate change. Η δικιά του, α, το δικό το, του contribution, έχοντα του υπολογιστέ, αυτό τον βοήθησε να μπορέσει να κάνει πρόβλεψη αρκετά λεπτομερή ώστε να δουν τι συσχετίσει με τη θερμοκρασία, κατά κύριο λόγο, που συζητάμε σήμερα. Και ξεκίνησε οι συζητήσει για την υπερθέρμανση του πλανήτη. Τι έκαναν, λοιπόν, ο συγκεκριμένο προσωμιώσει. Συγκεκριμένα στου υπολογιστέ, προσωμιώσει είναι ο σχεδιασμό και εκτέλεση μεγάλου όγκου υπολογισμών με στόχο την όσο δυνατή ακριβέστερη περιγραφή πολύπλοκων συστημάτων. Έτσι, ε, δηλαδή προσπαθούμε να ψηφιοποιήσουμε και να προσωμιώσουμε τη φύση στον υπολογιστή μα. Υπάρχουν πολλών ειδών προσωμιώσει, πολλού τρόπου να τι κατηγορήσουμε. Ένα από αυτού είναι ανάλογα με το α, 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 μέγεθο του. Του μήκου, όπω λέμε, και του χρόνου. Δηλαδή, πόσο μεγάλο είναι το σύστημά μα και πόσο μεγάλο είναι το χρονικό βήμα επίλυζα, ή πόσο μπροστά θέλουμε να πάμε, αν το ήταν ανάποδα. Ή αντίστοιχα, πόσο μικρό μέγεθο το σύστημα κοιτάμε ή πόσο γρήγορα κινείται αυτό το χρόνο. Έτσι, έχουμε τι μακροσκοπικέ. Μιλάμε από προσωμιώσει διαστήματο, του κλίματο που είδαμε πριν, και αυτέ πάνε μέχρι το πλήρω εργαστηρίου. Αν ξεκινήσουμε από κάτω, μιλάμε για κυβερνητικέ προσωμιώσει ατομιστικέ και κάπου στη μέση. Όταν θα συναντηθούν αυτά τα δύο, δηλαδή από κάτω και αρχίζοντα να μεγαλώνουμε τον τρόπο που προσωμιώνουμε τα μόρια τα οποία α, μελετάμε, ή ξεκινώντα από πάνω, αρχίζουμε και μικραίνουμε πάρα πολύ το σύστημα το οποίο μελετάμε, υπάρχουν ε, μια ενδιαμέσια κατάσταση που λέμε μεσοσκοπικέ προσωμιώσει. Ε, το, το barrier αυτό που χωρίζει ε, τα δύο έτσι, και η περιοχή ενδιάμεση μεσοσκοπικέ χωρίζει αυτό που λέμε παραδοχή του συνεχού, μπορεί να έχετε ακούσει. Τι είναι η παραδοχή του συνεχού, Πολύ εντάχει, ε, να εξηγήσουμε του ορισμού του οποίου παρουσιάζουμε. Σκεφτείτε ότι έχετε ένα όγκο ελέγχου. Κάτι δηλαδή που μέσα σε αυτό σε 3D 2D ή 1D υπολογίζεται τι εξώσει, αγλύνεται τι εξώσει του υπολογιστή. Αν η πύλη των εξώσεων δίνει τη θερμονική μα ιδιότητα είναι συνεχή, δηλαδή υπολογίζει τη θερμοκρασία και πηγαίνω. 38 βαθμού, 36, 34, 38 πάλι, και είναι συνεχή αυτή η γραμμή μιλάμε ότι ισχύει η παραδοχή του συνεχού και άρα μιλάμε για υπολογιστική ρευσομηχανική. Αν πάλι έχω πέσει σε τόσο μικρό μέγεθο, όπου η, ο, ο, ο τρόπο με τον οποίο επιλέγω τι εξώσει δεν ορίζουν συνεχή τη μεταβλητή, π.χ. μετράω την πυκνότητα και βλέπω σε ξαφνικά ότι έχω 0, 2.000, 0, 2.000. Ο average 1000 κιλά το κυβικό, εκεί προσωμιώνω το νερό για παράδειγμα, μιλάμε ότι δεν ισχύει το συνεχέ. Εδώ βλέπετε μια προσωμείωση στο συνεχέ. Επιλύουμε τι λεγόμενε εξώσει να βγει Stokes, τι διαφορετικέ εξώσει. Βλέπετε ένα ρευστό μέσα, ένα, Το, το μπλε είναι στερεό και βλέπετε πώ βάζοντα, ε, εφαρμόζοντα μια πίεση από τη μια πλευρά, πώ αυτά κινούνται από την άλλη. Και πάνω σε συγκεκριμένη προσωμείωση έχουμε μετά κάνει και ένα, α, αν θέλετε, μια ανάλυση εικόνε όπου κάνουμε ένα track α, το πού πάνε αυτά τα blobs, πόσο μεγάλα είναι, προκειμένου να κάνουμε κάποιε στατιστικέ αναλύσει. Στην άλλη περίπτωση, στο uh, μη συνεχέ, βλέπετε ότι έχουμε μόρια. Εδώ είναι ένα, ένα φάρμακο ε, στερεό που δονείται. Αυξάνω τη θερμοκρασία του και μετρώω την πυκνότητα στον χρόνο. Και θέλω να δω πού λιώνει. Ο λόγο που το κάνω αυτό, εδώ θα βρείτε την αλλαγή φάση που διαλύεται το κρύσταλλο και βλέπετε την αλλαγή φάση. Ο λόγος που το κάνω αυτό είναι για να δω αν οι παραμέτρου που βάζω στον υπολογιστή μου προσωμιώνουν το σύστημα το οποίο θέλω. Οπότε, παίρνοντα θερμοδυναμικέ ιδιότητε και συγκρίνοντα τον πειραματικά μπορώ να α, καταλήξω σε ασφαλή συμπεράσματα. Ένα άλλο τρόπο για να διαχωρίζουμε τι προσωμείωσει μα δεν αφορά το μέγεθο τόσο, αλλά αφορά τι μεθόδου τι χρησιμοποιούμε. Υπάρχουν οι και ή αλλιώ αιτιοκρατικέ, οι οποίε συγκεκριμένε ε, εφαρμόζουμε κάποιου συγκεκριμένου κανόνε, ισχύουν κάποιοι νόμοι τη μηχανική, νευτονική, κβαντική, οι ναυγέ Stokes που είδαμε προηγουμένω είναι ε, Αλλά υπάρχουν και στοχαστικέ προσωμιώσει προσωμιώ που μελετάνε τη φύση ή διάφορα φαινόμενα χρησιμοποιώντα τυχαίου αυτό που λέμε ψευδοτυχαίου αριθμού. Επειδή αυτό ακούγεται λίγο παράξενο, αν το πείτε αρχικά, το ακούστε την πρώτη φορά, ότι ρίχνω ζάρια πρακτικά και προσωμιώνω τη φύση, τι σημαίνει αυτό. Πάμε να δούμε, με ένα παράδειγμα πολύ απλό πώ μπορώ χρησιμοποιώντα ψευδοτυχαίου αριθμού να υπολογίσω ένα φυσικό μέγεθο κατά μία έννοια που είναι ο αριθμό π. Φανταστείτε ότι όλοι μαζί εδώ πέρα βγαίνουμε έξω, στο γραφείο ένα τετράγωνο στο, α, στο τσιμέντο έξω, Εγγράφουμε μέσα έναν κύκλο και όλοι μαζί, ο καθένα μα, πάρα πολλέ φορέ, παίρνουμε και πετάμε πέτρε μέσα από διάφορε αποστάσει, τυχαία τελείω. Ό,τι πέφτει μέσα στον κύκλο το θεωρούμε επιτυχημένη ρήψη. Ό,τι πέφτει εκτό κύκλου, αλλά μέσα στο τετράγωνο, είναι μια προσπάθεια. Αυτό που μπορώ να κάνω εκ πρώτη είναι να υπολογίσω το ποσοστό μου α, επιτυχιών. Πόσε μπήκαν μέσα στον κύκλο σε σχέση με όσε φορέ προσπάθησα. Όμω. Από την ευκλήδα γεωμετρία γνωρίζουμε τους τύπους επιφάνειας κύκλου και επιφάνειας τετραγώνου. Που αν το σκεφτείτε, πετώντα πολλέ πέτε εδώ, ζωγραφίζουμε στην πράξη την επιφάνεια του κύκλου, πετώντα τι πέτε, τον αριθμό των, των ρήψεων. Και εξώντα δύο εξώσει, μπορούμε να καταλήξουμε σε αυτό το τύπο, όπου παίρνοντα τον υπολογιστή και τρέχοντα το ένα εκατομμύριο φορέ και παραπάνω, μπορούμε να υπολογίσουμε μια καλή ακρίβεια τον αριθμό π. Όλα αυτά ίσχυαν ω προ την υπολογιστική μα ισχύ α, μέχρι το 1993. Εδώ βλέπετε ε, τον Cray 2. Είναι ο τελευταίο πιο γνωστό τη ε, ε, ίδια κατηγορία προπολογιστών, Πλέον δεν είναι ένα δωμάτιο, είναι ένα μεγάλο παγκάκι. Και είναι αυτό που θα λέγαμε σήμερα ε, μονοπύρινος υπεξεργαστή. Η υπεξεργαστική ισχύ του Cray 2 το 1985 είναι, όμοια, είναι διπλάσια, μάλλον, στον καρπό μα, με το ένα Μάρκο του 2015. Mm. Το οποίο κιόλα είναι ε, δίκορο. Είναι, έχει δύο επεξεργαστέ μέσα. Τι άλλο δηλαδή τότε, πηγαίνουμε στο 1993, όπου ο Τόμα Στέρλινγκ ε, έχει μια ιδέα. Είναι πλέον, έχει αρχίσει να γίνεται πολύ δύσκολο το να φτιάχνουν όλο και καλύτερα πιο γρήγορο σε έναν επεξεργαστή. Προβλήματα στα υλικά, προβλήματα στο να τα ψήξουν, προβλήματα να περάσουν διάφορα threshold για να είναι πιο γρήγοροι υπολογιστέ. Ο συγκεκριμένο λοιπόν κύριο είναι στην NASA και κάνει την απλή σκέψη ότι υπάρχουν πολύ παροπλισμένοι desktop υπολογιστέ στι αποθήκε και γιατί να μην του ενώσω όλου μαζί και αθρηστικά να έχω ένα πολύ γρήγορο και καλό μηχάνημα. Αυτή η ιδέα, για την οποία, όπω γράφει και ο ίδιο, uh, όχι nobody cared, but there were even a number of people who to the project, είναι η αρχιτεκτονική των υπερυπολογιστών σήμερα. ακολουθείται και είναι γνωστή ω Beowulf Clusters. Μάλιστα, από τότε θεωρείται ότι αρχίζει και η, η λογική η γέννηση του, του παράλληλου προγραμματισμού. Πλέον γυρίζουμε πίσω. Uh, και αλγόριθμου οι οποίοι ήταν αργοί στοι... στον προηγούμενο τρόπο με τον οποίο κάναμε υπολογισμού, συριακά δηλαδή, έλνε κάτι, περίμενε το επόμενο βήμα, το επόμενο βήμα. Τώρα αλλάζει ο τρόπο σκέψη μα. Αλλάζει το hardware και αλλάζει και ο τρόπο σκέψη μα. Αρχίζουμε να σκεφτόμαστε παράλληλα. Πώ μπορούμε να προγραμματίσουμε παράλληλα. Αν το πρόβλημά μα λύνεται παράλληλα. Και σιγά σιγά πηγαίνουμε στο 2000 όπου είναι το τελευταίο, αν θέλετε, milestone ω προ τι αρχιτεκτονικέ, έτσι πολύ μεγάλο, που άλλαξε επίση πάλι τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε και προγραμματίζουμε και λύνουμε φυσικά προβλήματα στου υπολογιστέ. Το 2000, όπου αποδείχτηκε ότι οι κάρτε γραφικών μπορούν να λύσουν, να κάνουν επιστημονικού ε, υπολογισμούς. υπολογισμού. Ε, συγκεκριμένα γιατί γραφικών, οι κάρτε γραφικών, γραφικών είχαν επενθεί πάρα πολλά λεφτά στη βιομηχανία παιχνιδιών το πρόβλημα τη βιομηχανία παιχνιδιών εκείνη την εποχή τουλάχιστον ήταν να απεικονίσουν γραφικά. Τα γραφικά ε, είναι ένα πολύ απλό υπολογισμό, οπότε είχαν φτιαχτεί τσιπάκια τα οποία είχαν πάρα πολλού επεξεργαστέ μέσα του, αλλά πάρα, πάρα πολύ αργού. Παρ' όλα αυτά, ισχύσαν τη ενώση, όπω θα το έχετε δει στην καθημερινότητά σα, τα GPU σήμερα, Nvidia CUDA, OpenCL, MD, πλέον είναι mainstream το να κάνει κάποιου επιστημικού υπολογισμού εκεί πέρα από το να περνάει τη μουσική του, το, τα, τα γραφικά του, στο κινητό του μέχρι οτιδήποτε. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είναι αυτό το Beowulf Cluster, ποια είναι η αρχιτεκτονική του. Απεικονίζει αυτό το σχήμα που υπάρχει ε, ο front-end εδώ με λαχανή. Στην ουσία είναι ο υπολογιστή, είναι ένα υπολογιστή, φανταστείτε, ο οποίο κάνει την αλληλεπιδρά με τον έξω κόσμο, του χρήστε, και με την υποδομή από κάτω. Για την υποδομή από κάτω υπάρχει ένα ξεχωριστό δίκτυο, ένα uh, private network, το οποίο ενώνει τους uh, διάφορους, διάφορες μονάδες, οι οποίοι, οι οποίοι ονομάζονται nodes. Έτσι. Όλο αυτό εδώ πέρα είναι η, ένας υπερπολογιστή θα μπορούσε να είναι. Ο Άρης της ΔΤΕ, το, GRNET, άμα το ξέρετε, είναι κάπως έτσι, αν έχετε στο εργαστήριο της σχολής σας. Πλέον δεν είναι μόνο CPU, όπως ξεκίνησε. Έχουμε accelerators, TPU, GPU και εφαρμογές, οι οποίε θέλουν Μεγάλη μνήμη και πολύ γρήγορου σκληρού προκειμένου να distribute ή προκειμένου να γίνουν υπολογισμοί που χρειάζεται. Παραδοσιακά όλα αυτά λέγονται high performance computing, αλλά μπορεί να συναντήσει ανάλογα την εφαρμογή και το τι υπάρχει μέσα ω high performance data analytics ή high performance computing artificial intelligence. Θα λέει κανεί ωραία. Του ενώνω όλου μαζί πάρα πολύ καλά. Ποια είναι η δυσκολία, Η δυσκολία είναι ότι είναι ένα σύστημα που μοιάζει λίγο με μπαμπούσκα αν δείτε στον ψή, υπάρχει το, ο άξονα ορίζει το, τη δυσκολία του να αλληλεπιδράσω μαζί του, ενώ στον χ έχουμε το, το μέγεθο του hardware. Η δυσκολία είναι ότι εμεί αλληλεπιδράμε εδώ, στο cluster. Αν ξεκινήσουμε από κάτω, έχουμε το thread, τον επεξεργαστή, τη CPU που έχει πολλού επεξεργαστές, το node που είδαμε παραπάνω, δηλαδή ένα, φανταστείτε έναν υπολογιστή desktop, έτσι που έχει όλα αυτά μέσα, και όλοι οι υπολογιστέ desktop, οι nodes, δημιουργούν ένα cluster. Εσύ αλληλεπιδράμε το cluster. Ο, το πρόβλημα εδώ πέρα είναι ότι πρέπει να έχει εμπειρία και γνώση του τι είναι το hardware που τρέχει από πίσω, αν είναι σωστό προκειμένου να τρέξει το πρόβλημά σου και πώ θα το σπάσει. Όταν πώ θα το σπάσει, πόσου νόδου θα χρειαστεί. Η νόδου αυτή, πόσα CPU θα χρησιμοποιήσει από εκεί, πόσα cores να έχουν αυτά μέσα. Θα φτάσει στο thread. Αυτή είναι η δυσκολία του. Έτσι, και το ότι δεν έχει γίνει mainstream να το χρησιμοποιεί όλο ο κόσμο. Ακόμα μεγαλύτερη δυσκολία ότι και η ελεπίδραση γίνεται λίγο πρωτόγον εντός εισαγωγικών με μια κονσόλα όπου γράφουμε α, τέτοια σκριπτάκια, όπου καλούμε, περιγράφουμε τι resource θα χρειαστούμε, τα αντίστοιχα προγράμματα σηκώνουμε και τρέχουμε ε, το, το πρόγραμμά μας προκειμένου να πάει, να, να ορίσει το scheduler όπως λέγεται, ε, να πάρει σειρά και να τρέξει στους υπερπολογιστές Κάτι το οποίο προεδρία, όπω ε, τρέχει, καταλαβαίνετε ότι όταν έχει δίκτυο, ε, κάποιον που επικοινωνεί προ τα έξω και πολλού nodes, έχει και πολλά είδη hardware, όλο αυτό δημιουργεί κάποια choke points, κάποια bottlenecks. Δηλαδή, τι είναι πιο γρήγορο, πιο αργό. Όταν αυτά τρέχουν παράλληλα και το σπα παράλληλα, όλοι πρέπει να περιμένουν το πιο αργό. Αυτή είναι η λογική, το, το πρόβλημα μάλλον. Συνήθω, το πρόβλημα μας ξεκινάει, το, το στέλνουμε όπως είδαμε με το σκρυπτάκι στο front-end, αυτός με το δίκτυο το μοιράζει στους nodes που ορίσαμε, ας πούμε ότι ζητήσαμε τέσσερις notes με τέσσερις επεξεργαστές ο καθένας και αυτό αρχίζει και τρέχει. Το πρόβλημα είναι ότι αφού λύθει εδώ πέρα περιμένει, το πρώτο τη λύση, τη βρει, τη βρει, τη βρει, θα πρέπει να επικοινωνήσουν αυτά κάποια, κάποια στιγμή μεταξύ τους προκειμένου να ξεκινήσουν το επόμενο βήμα επίλυση συνήθω. Αυτό λοιπόν δημιουργεί συνήθω το network είναι το πιο αργό. Και δημιουργεί προβλήματα στο πώ θα το σπάσουμε ακόμα ακόμα. Πολλέ φορέ, ενώ έχω την επεξεργαστική ισχύ, στέλνω το πρόβλημά μου, αλλά επιλέγω να το στείλω μόνο σε έναν, γιατί άμα το στείλω είναι το δίκτυο τόσο αργό, που τελικά πάω πιο αργά από να το τρέχα στο λάπτο μου, στο επεξεργαστή μου. Οπότε θέλει και μια γνώση, όπω είπαμε, του hardware και του software το οποίο τρέχω. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ πέρα είναι το, ένα πρόγραμμα προσωμείωση καιρού κλίματο γενικότερα. Βλέπετε εδώ πέρα με τα χρώματα με τι μπάρε διάφορα είδη δικτύου, πηγαίνοντα από το κόκκινο στο μπλε, πάμε σε πιο γρήγορα δίκτυα. Που βλέπετε όταν και στον χ, βλέπετε τον αριθμό των notes. Πόσα τέτοια χρησιμοποιώ για να το λύσω. Εδώ βλέπετε ότι φτάνοντα στου 32, δηλαδή έχω 32 τέτοια, το, η επικοινωνία του δικτύου είναι τόσο μεγάλη που χρειάζομαι ένα πάρα πολύ ε, γρήγορο δίκτυο προκειμένου να αξίζει να του χρησιμοποιήσω. Αλλιώ το είναι αργό ή το ίδιο από το να το τρέχα σε τέσσερι. Βλέπετε, βλέπετε εδώ το τέσσερι. notes, τέσσερα μηχανήματα, στην περίπτωση των 32 πιο γρήγορα από να πάω σε 32 με ένα αργό δίκτυο. Άρα τι έχουμε με τα high performance computing, με τα HPC. Έχουμε μεγάλη υπολογιστική δύναμη στα χέρια μα, αρκεί να ξέρουμε τι χρησιμοποιούμε. Εδώ πέρα βλέπετε τον Άρη, τον υπερπολογιστή στην Ελλάδα, τη ΕΔΤΕ. Και εδώ πέρα βλέπετε τον οργανισμό TOF500, ο οποίο μετράει κάθε 6 μήνε του γυρ... 500 πιο γρήγορου υπερπολογιστέ υπερ στον κόσμο. Για την ιστορία, ο Άρης το 2013-2014, όταν μπήκε σε λειτουργία, μπήκε για ένα εξάμεινο στη, στη λίστα ως 4.98. Μετά άλλοι που το ξεπέρασαν. Εδώ πέρα βλέπετε τον Δέδαλ, ο οποίο είναι ο καινούς προϋπολογής στην Ελλάδα. Είναι συνεργασία μεταξύ της άλλων χωρών, Ελλάδας, Κύπρου, με Βόρειας Μακεδονίας και Μαυροβουνίου. Θα μπει σε λειτουργία καλώ ηχό των πραγμάτων του 24, θα γίνει στο Λάβριο και ακόμη πλέον τα μεγάλα προβλήματα πλέον των υπερπολογιστών είναι η ψήξη του. Οπότε θα υπάρχει και ένα state of the art τρόπο ο οποίο θα ψήχεται. Συγκεκριμένα θα φτιαχτεί στο βιομηχανικό πάρκο του Λαβρίου που ανήκει στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Και yeah. μπορούμε να το δούμε. Η ευρωπαϊκή κοινότητα έχει προσπαθεί να βοηθήσει τη χρήση των υπολογιστών πέρα από εκεί που χρησιμοποιούνται ήδη. Οπότε υπάρχουν προγράμματα όπως το URC, το URC, και συγκεκριμένο ο ελληνικός κόμβος URC at Greece, ε, όπου προσπαθεί να, ο συγκεκριμένο μάλλον, ο συγκεκριμένο project έχει, είναι κόμμα επικοινωνία high-performance computing στην Ελλάδα δίνει δυνατότητα πρόσβαση σε υποδομέ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικότερα, συμβουλέ και υπηρεσία ω προ το software και το hardware και κάνει και εκπαιδεύσει στον ακαδημαϊκό χώρο, στο δημόσιο τομέα και στη βιομηχανία, όπου στην Ευρώπη υπάρχει ένα θέμα υιοθέτηση τέτοιων υποδομών. Τώρα, όλα αυτά ω προ το. Διάγραμμά μα το ιστορικό, δηλαδή την Μπέουλφ αρχιτεκτονική και τον τρόπο με τον οποίο μελετούσαμε τον κόσμο, αλλάζουν με την εισαγωγή και τον, με το να γίνει πιο mainstream αυτό που έχετε ακούσει όλοι ως AI ή τεχνητή νοημοσύνη. Ε, στο συγκεκριμένο κομμάτι θα σας παρουσιάσουμε τεχνητή νοημοσύνη από την πλευρά του φυσικοχημικού, αφού κανένας μας δεν είναι ε, computer scientist, το πώς εμείς το έχουμε χρησιμοποιήσει στη καθημερινότητά μας ως ένα εργαλείο. Ποιε είναι τώρα οι προποθέσει για χρήση κλασικών μεθόδων. Τα λέω κλασικέ μόνε, των παραπάνω. Να κάνουμε προσωμείωση με τερμιστικέ, στοχαστικέ, μακροσκοπικέ προσωμείωσει. Συνήθω προ... έχουμε μια εξίσωση. Έτσι, έχουμε μια εξίσωση. Περιγράφει το σύστημά μα, ένα μοντέλο ήδη. Ή γνωρίζουμε την κατανομή των καταστάσεων του υπομελέτη συστήματο. Δηλαδή, έχουμε την κατανομή από όπου μπορούμε να αντλήσουμε διάφορα συστήματα. Το πρόβλημα έρχεται όταν δεν τα ξέρουμε. Αν δεν τα ξέρουμε, δηλαδή, τι κάνουμε. Εδώ έρχεται να μα βοηθήσει. Α, η, το AI, που έγινε πιο γνωστό έτσι στο, 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 στον άξονα του χρόνου που μελετάμε το 2012, όπου το 2012 ήταν το αποτέλεσμα διαφόρων γεγονότων. Το 2007 έχουμε την παρουσίαση της Κούντα, που άρχισε από εύκολο ή αν θέλετε, υιοθετήθηκε συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού για προγραμματισμό στις κάτσες γραφικών. Ένα μεγάλο data στο 2009, το ImageNet, annotated, εικόνες. Όταν λέμε annotated, εικόνες, μιλάμε, η εικόνα δείχνει ένα σκύλο, Έχουμε την, το κείμενο «Σκύλος δίπλα», «Καράβι, καράβι» και το καθεξής από την Dr. Faye Faley, όλα αυτά, δηλαδή το hardware, το dataset, χρησιμοποιήθηκαν σε έναν διαγωνισμό πληροφορικής στο Pascal 2012, όπου παρέστηκε και το AlexaNet, μια αρχιτεκτονική που χρησιμοποίησε αυτά τα δεδομένα σε κάτς γραφικών που δεν ήταν καινούρια, αλλά λόγω του μεγάλου dataset, έφυγε, ήταν πάρα πολύ πιο αποδοτική σε σχέση με όλα αυτά που υπήρχαν. Και αυτό άλλαξε το μότο με το οποίο οι computer science κατά κύριο λόγο εκείνη την εποχή ε, σκεφτόντουσαν και πήγαμε από το better algorithm, better decisions, στο better data, beats fancier algorithms. Και προφανώ μπήκαμε και στην εποχή των μεγάλων δεδομένων. Τα δεδομένα μαζεύονταν παντού. Οπότε όλο αυτό διευκολύνθηκε ακόμη περισσότερο μέχρι που έφτασε να τα χρησιμοποιούμε εμεί που τα ακούγαμε και δεν ξέραμε τι ήταν εκείνη την εποχή. Τι άλλαξε λοιπόν στο διάγραμμά μα, Πλέον δεν χρειάζεται να περάσω από όλα αυτά να κάνω απλή παραδοχέ, λεπτομέρειε υπολογισμού, προσεγγίσει και θεωρίε, αλλά έχοντα δεδομένα είτε από πειράματα είτε από τον πραγματικό κόσμο, μπορώ να τα περάσω στον υπολογιστή και μετά την μεθόδου να φτιάξω το μοντέλο μου. Δηλαδή να κάνω bypass το χρόνο που χρειάζεται ο ανθρώπινο νου συλλογικά, προκειμένου να δημιουργήσει ένα μοντέλο το οποίο περιγράφει τον κόσμο του. Έτσι πάμε από τι παραδοχέ μεθόδου όπου έχω φανταστείτε, ξέρω το μοντέλο, Ψήσουν Ευτουχή, στην data driven μεθόδου που ψάχνω το μοντέλο όπου πάμε ανάποδα. Έχω τα δεδομένα που είναι το F του Χ, τα δεδομένα που περιγράφει τον κόσμο και τη μεταβλητή στόχο. Σημαντικό ότι ό,τι παράξουμε από εδώ είναι όσο καλό είναι τα δεδομένα μα, είτε η ποιότητα των δεδομένων, είτε αν τα δεδομένα μα περιγράφουν σωστά τον κόσμο, τον οποίο, ή απαντάνε σωστά στο ερώτημα το οποίο που θέλουμε να απαντήσουμε. Προσοχή να είμαστε biased. Πολλέ φορέ πηγαίνουμε, τουλάχιστον εμεί, ερχόμενοι ανάποδα, Περιμένοντα κάτι, οπότε πιέζουμε πολλέ φορέ το σύστημα να μα το δώσει. Οπότε βάζουμε ένα bias. Και ε, να έχουμε υπόψη μα ότι αν α, ο κόσμο περιγράφει μια ιδανική εξίσωση ψήφι ευτυχή, περιγράφει το σύστημά μα. Μάλλον με το AI που δεν έχουμε, με τεχνητή που δεν έχουμε όλα τα δεδομένα και τον το τέλειο αλγόριθμο για το συγκεκριμένο πρόβλημα, θα πάρουμε κάτι πάρα, πάρα πολύ ε, κοντά. Και όχι ακριβώ ε, αυτό. Τώρα, Γενικά, τι είναι αντιλόγω του φυσικοχημικού ή τεχνητή του νοημοσύνη, Είναι ένα εργαλείο που βοηθά στην έβρεση μη γραμμικών συσχετήσεων μεταξύ φυσικών μεγεθών. Το σύστημα υπομελέτη έχει πολλού βαθμού ελευθερία. Αυτό σημαίνει στη γλώσσα του computer scientist νη διαστάσει, νη, νη βαθμού ελευθερία, το βλέπουμε εμεί, νη διαστάσει για αυτού που κάνουν καθαρά data science. Οι συσχετήσει αυτέ είναι μη γραμμικέ και πολλέ, οπότε υπάρχει μια δυσκολία του απλά να τα δει τα δεδομένα και αν καταλάβει τι συμβαίνει. Και εκεί έρχεται το AI και μα βοηθάει να το κάνουμε bypass αυτό. Και η απάντηση παράγεται δηλωτικά το χρήστη, δηλαδή ζητάμε το αποτέλεσμα. Εδώ πέρα βλέπουμε τα διάφορα, ε, ε, τις διάφορα, τα διάφορα ε, keywords που έχετε ακούσει. Το ένα εμπεριέχεται στο άλλο. Έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη, τη μηχανική μάθηση που είναι κομμάτι τη τεχνητή νοημοσύνη, πηγαίνει προ τα κάτω, βαθιά μάθηση και ε, νευρονικά δίκτυα. Και ανεξάρτητα ποιο ακολουθεί, περίπου, τουλάχιστον πώ εφαρμόζεται από τη δικιά μα εμπειρία, πρέπει να ακολουθούν αυτά εδώ τα βήματα, αν όχι όλα τα περισσότερα, προκειμένου να εφαρμόσουμε τεχνητή νοημοσύνη σε ε, ε, επίλυση ε, φυσικών, ε, φυσικής, φυσικών επιστημών. Πρέπει πρώτα, το πιο, Ένα από τα πιο σημαντικά είναι να προσδιορίσουμε το πρόβλημα, να θέσουμε το σωστό ερώτημα, να το διατυπώσουμε σωστά. Γιατί, γιατί αυτό μα βοηθάει να α, σκεφτούμε και να δούμε τι δεδομένα χρειαζόμαστε. Το ότι έχω δεδομένα, άμα δεν ξέρω αν μου είναι χρήσιμα. Και τι, και, τι, σε τι μπορεί να με βοηθήσουν να απαντήσω, δεν είναι άχρηστα δεδομένα. Μετά κάνω μια ανάλυση στα δεδομένα μου, να δω αν είναι ποιοτικά, ε, αν ε, περιγράφουν στον κόσμο μου, ε, τον κόσμο, τον κόσμο με την έννοια του, ε, του κόσμου που θέλω να απαντήσω ε, πράγματα, πρέπει να διαχειριστώ. Αν χρειαστεί να τα μετατρέψω κάπως, να βρω καινούργια features ε, προκειμένου ή descriptors, όπως μπορεί να ε, ε, το δείτε σε κάποιες άλλες δουλειές, και μετά να επιλέξω το μοντέλο μου και να το εκπαιδεύσω και να δω αν έκανα σωστά τις επιλογές μου. Παραδόξως, η εκπαίδευση και η επιλογή μοντέλου είναι κάτι πιο, πιο γρήγορο και σίγουρα πιο διασκεδαστικό από όλη αυτή τη διαδικασία, η οποία είναι συνήθω ε, Πολλέ φορέ πίσω και διορθώνουμε τον εαυτό μα προκειμένου να ορίσουμε, πρακτικά εδώ ορίζουμε σωστά το πρόβλημά μα uh, για να επιληθεί με ε, uh, μεθοδολογίε τεχνητή νοημοσύνη. Οι εφαρμογέ είναι πολλέ. Εδώ είναι κάποιε. Έχουμε επίλυση optimization problems στη, στο medical science, στο material science, geoscience, life sciences, physics, chemistry. Εφαρμόζεται παντού, δοκιμάζεται παντού αυτή τη στιγμή. Ανάλογα το field είναι κάπου πιο προχωρημένο και κάπου όχι. Με την έννοια ότι υπάρχουν fields τα οποία αναπαράγουμε τον εαυτό μα, γιατί έτσι μαθαίνουμε, να δούμε κάτι που κάναμε ήδη με κάποιο τρόπο, πώ μπορούμε να το κάνουμε artificial intelligence. Σε κάποια άλλη είναι πιο προχωρημένοι, το έχουν κάνει ήδη αυτό και έχουν ξεκινήσει με τη και απαντάνε επιστημονικά προβλήματα, που είναι και αυτό που θέλουν να επιτύχουμε. Τώρα θα κάνω ένα διάλειμμα για ερωτήσει από εσά και μετά θα περάσουμε στα success stories, όπω τα λέμε, που οι συνάδελφοι χρησιμοποίησαν HPC και AI να, και τι μεθολογίε, τι πιο παραδοσιακέ, προκειμένου να επιλύσουν επιστημονικά προβλήματα. Ρωτήσεις. Ε, εγώ θέλω να ρωτήσω ότι στα κλασικά συστήματα, ε, τα δεδομένα, πούμε, δεν έχει, καλά έχουν σημασία πόσο ακριβής είναι. Αλλά ειδικά όταν έχουμε τόσο χαόδη συστήματα, όπως είναι ο καιρός και το κλίμα και όλα αυτά, στο, και στα δεκαδικά, ας πούμε, Μπορεί να αλλάξει πάρα πολύ η Πώς γίνεται αυτή η διαδικασία, δηλαδή, του να κρίνουμε αν έχουμε κάνει καλή παραδοχή για να τη βάλουμε στον υπολογιστή. Το, η, κλιματική αλλαγή, την οποία, η κλιματική αλλαγή δεν ήπερε γιατί δεν άκουσα καλά. Οι ε, προβλέψεις, ας πούμε, του καιρού. Οι Προβλέψ, προβλέψεις του καιρού. Ε, υπάρχουν πολλοί λόγοι, μια και με αυτό που ασχολούμαι, κλιματική αλλαγή και καιρός με προσωμιώσεις, δεν μπορώ να σου πω για το συγκεκριμένα. για, συγκεκριμένα. Υπάρχουν πολλά κομμάτια που να ξεκινήσει για την κλιματική αλλαγή. Το πώ ξεκινά από το α, κλιματικό σενάριο, το οποίο είναι μια τιμή για τον πλανήτη, φτάνοντα στο να πάρουμε δεδομένα ε, όπω όπως το βλέπει στι ειδήσει σήμερα ή στο ίντερνετ, τι καιρό θα έχει στην Αθήνα. Ε, που προφανώ στην κλιματική αλλαγή αυτό δεν είναι τι καιρό θα έχει στην Αθήνα αύριο, αλλά είναι πώ θα αλλάξει το κλίμα στην Αθήνα συγκεκριμένα. Πώ πάει δηλαδή από μια τιμή ενό σενάριου. Πώ φτιάχνει το σενάριο. Υπάρχουν πολλά βήματα τα οποία μπορεί να περιέχουν μεγάλα λάθη ή μεγάλα βεβαιότητα, όποιο είναι ο πιο σωστό όρο. Γι' αυτό και ακόμη και τα κλιματικά σενάρια ε, δεν είναι ένα κλιματικό σενάριο, αλλά κάθε πενταετία περίπου ε, βγαίνουν καινούρια. Υπήρχαν ε, τα ΣΜΗ 4 του 2010, περίπου 9-10. Τα ΣΜΗ 5 του 2015, τώρα υπάρχουν τα ΣΜΗ 6, το ακρονίμιο, ε, τα οποία ε, ε, γίνονται όλο και πιο πολύπλοκα τα ίδια, προκειμένου να διορθώσουν τον εαυτό του. Τα οποία πάμε, τα παίρνουμε και πάμε παρακάτω. Με κάποιε παραδοχέ προφανώ. Έτσι. Ο έλεγχο που γίνεται πάντα είναι με τον πραγματικό κόσμο. Πάντα και ό,τι και σύστημα λύνει, το, το, το baseline σου, το ground truth, είναι ο πραγματικό κόσμο. Από την άλλη πλευρά όμω υπάρχουν και εφαρμογέ που η που απάντηση είναι πιο engineering, ότι αν το σύστημά μου δεν περιγράφει τέλεια τον κόσμο, αλλά τον περιγράφει ικανό, ώστε εγώ να το κάνω application, δηλαδή να μου δίνει κάτι που μπορεί να χρησιμοποιήσω, είναι χρηστικό για μένα, είναι επίση ε, OK. Αρκεί να ξέρει ότι φτάνει μέχρι εκεί. Δεν υπάρχει ο σούπερ αλγόριθμος, το σούπερ τρόπος να τα λύσεις όλα. Έτσι. Θέλετε να... Όχι, ε, αν υπάρχουν άλλες θέλετε να... στο συγκεκριμένο αν θέλετε να απαντήσετε εσείς. Οκ. Okay. Okay. Άρα δίνω το λόγο στη, α, στην από βέργα, κυρία Βέργαδου που θα μας μιλήσει για τις μοριακές προσομοιώσεις πολύγων χημικών συστημάτων σε υπερβολικά συστήματα. Ευχαριστώ πολύ. το δικό μου αντικείμενο λοιπόν σχετίζεται με την ανάπτυξη και την εφαρμογή υπολογιστικών μεθόδων για την μελέτη των υλικών. Οι μοριακέ προσωμιώσει γενικά μα δίνουν τη δυνατότητα να διερευνήσουμε και να κατανοήσουμε του μικροσκοπικού μηχανισμού οι οποίοι ελέγχουν τη μακροσκοπική συμπεριφορά των υλικών, επιτρέποντα ταυτόχρονα την πρόβλεψη ενό μεγάλου εύρου ιδιότητων, που μπορεί να είναι δομικέ, θερμοδυναμικέ, διαπιφανειακέ, δυναμικέ, ε, ε, ιδιότητε διαχωρισμού ε, μέσω, μέσω μεμβρανών και ε, στοχεύουν στο να συνεισφέρουν μέσω της κατανόησης μεταξύ της σχέσης χημικής δομής και ιδιοτήτων, στο σχεδιασμό υλικών με ελεγχόμενες ιδιότητες που μπορεί να έχουν εφαρμογές σε ένα μεγάλο εύρος τεχνολογικών πεδίων όπως το περιβάλλον, η ενέργεια, η υγεία. Βασίζονται στις θεμελιακές αρχές της στατιστικής μηχανικής και στη σύγχρονη εποχή, στην εποχή που ζούμε τώρα, μπορούμε πλέον να προσωμιώσουμε πολύπλοκα χημικά συστήματα μέσω της πολυσφυγιστικής δύναμης που υπάρχει διαθέσιμη. Ανάλογα με το χημικό σύστημα που μας ενδιαφέρει ή τα φαινόμενα που θέλουμε να μελετήσουμε, μπορούμε να εφαρμόσουμε πολλές διαφορετικές μεθόδους ανάλογα με τις κλίμακες μήκους και χρόνου οι οποίες διέπουν τα φαινόμενα αυτά. Σε πολύ μικρούς χρόνους και μήκοι μπορούν να εφαρμοστούν παντομηχανικοί υπολογισμοί σε μεγαλύτερο επίπεδο ατομιστικέ προσωμιώσει, για να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση σε ακόμα μεγαλύτερε κλίμακε μήκου και χρόνου, εφαρμόζουμε μεσοσκοπικέ ιατροποιημένε προσωμιώσει. Για όλα αυτά είναι απαραίτητη πλέον η χρήση υπεροπολογιστικών συστημάτων και ιδιαίτερα για την προσωμείωση πολύπλοκων χημικών συστημάτων, πολλές φορές χρειάζεται να αναπτύξουμε ιεραρχικές μέθοδους πολλαπλών κλιμάκων. Θα εστιάσω από αυτό, με βάση το παράδειγμα που θα σας δείξω για τη διεπιφάνεια με την τεχνητή νοημοσύνη, στην διαδικασία αδροποίησης, δηλαδή μείωση των βαθμών ελευθερίας, προκειμένου να μπορέσουμε να προσωμιώσουμε χημικά συστήματα σε ένα μεσοσκοπικό επίπεδο. Προκειμένου να το καταφέρουμε αυτό, ε, έχουμε δύο ε, βασικά, ας πούμε, κεντρικά ε, προβλήματα. Το ένα είναι να αποφασίσουμε πώς θα γίνει αυτή η μείωση της διαστατικότητας, δηλαδή πώς θα μειώσουμε τους βαθμούς ελευθερίας που μας ενδιαφέρουν. Εδώ, για παράδειγμα, βλέπουμε τη μονομερική μονάδα ενός αρκετά πολύπλοκου ε, συστήματος πολυμερούς ε, και η επιλογή που δείχνεται εδώ είναι μια μετάβαση από 192 σε 7 βαθμούς ελευθερίας. Μεγάλη μείωση των βαθμών ελευθερία που μπορεί να επιταχύνει τι προσωμιώσει και να φτάσουμε σε μεγαλύτερε κλίμακε μήκου και χρόνου. Το ένα πρόβλημα λοιπόν είναι το πώ θα επιλέξουμε να μειώσουμε του βαθμού ελευθερία, να ομαδοποιήσουμε δηλαδή περιοχέ του μορίου σε ένα ενεργό κέντρο αλληλεπίδραση. Και το άλλο πολύ σημαντικό πρόβλημα είναι να προσδιορίσουμε πώ σε αυτό το ευρωποιημένο επίπεδο καθορίζονται οι αλληλεπιδράσει μεταξύ των ανδροποιημένων ομάδων. Γενικά, στην επιστήμη και την τεχνολογία υλικών, επειδή έχουμε προβλήματα πολλών διαστάσεων και πολλών μεταβλητών, σε αυτά μπορούμε να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε, έχουμε ήδη αρχίσει να σκεφτόμαστε, πώς μπορεί να εφαρμοστεί η τεχνητή νοημοσύνη και να μας βοηθήσει στο να απαντήσουμε ερωτήματα όπως ποιες από τις μεταβλητές αυτές Μπορεί να είναι σημαντικέ. Πώ αλληλεξαρτώνται, πώ μπορούμε να χαρτογραφήσουμε υπερεπιφάνειε πολλών διαστάσεων <coughs> και υπάρχουν πολλέ διαφορετικέ μεθοδολογίε, τι οποίε δοκιμάζουμε για τα επιμέρου προβλήματα που μα ενδιαφέρουν. Στη δική μα περίπτωση, ένα τρέχον πρόβλημα, στο οποίο η μοριακή προσωμείωση έχει συναντηθεί με τη μηχανική μάθηση, είναι η εφαρμογή ε, μεθόδων μηχανική μάθηση τόσο για τη μείωση τη διαστατικότητα, όπω είπα πριν, προκειμένου να βγάλουμε αδροποιημένα μοντέλα. Ε, Στο ε, πρώτο αυτό βήμα, ε, διερευνούμε ε, ε, την χρήση ε, από κωδικοποιητο-, κωδικοποιητών και αποκωδικοποιητών, προκειμένου ε, να ε, μπορέσουμε να μεταβούμε από την ατομιστική περιγραφή σε μια αδροποιημένη αναπαράσταση και να μας προτείνει δηλαδή η μηχανική μάθηση πιθανούς τρόπους να περάσουμε στο αντροποιημένο επίπεδο και ακόμα πιο σημαντικά προσπαθούμε να ενσωματώσουμε τη μηχανική μάθηση μέσα στις μεθόδους μοριακής προσωμείωσης προκειμένου να προσδιορίσουμε τις αλληλεπιδράσεις στο αντροποιημένο αυτό επίπεδο ε, μέσω της χρήσης ε, ε, πολύπλοκων ε, μοντέλων μηχανικής μάθησης όπως είναι η, η, τα συνελικτικά νευρονικά δίκτυα γράφων ε, δεν θα σας πω πολλές λεπτομέρειες για το τι ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε. Ο σκοπός είναι μόνο να σας δώσω μια αίσθηση του πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μηχανική μάθηση στη διεπιφάνεια των μοριακών προσωμιώσεων. Παρ' όλα αυτά, όλη αυτή η διαδικασία των μοριακών προσωμιώσεων με τη συμβολή της μηχανικής μάθησης στη συγκεκριμένη περίπτωση στοχεύουν στο να μελετηθούν προβλήματα και να δοθεί έμφαση σε εφαρμογές στο συγκεκριμένο. Πρόβλημα σχετίζεται με το σχεδιασμό μεμβρανών πολυμερών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δέσμευση του διοξιδίου του άνθρακα και τη μείωση των ρήπων. Πρόκειται για ένα διεπιστημονικό πρόβλημα το οποίο έχει πολλές προκλήσεις, είναι ανοιχτό το πεδίο, δεν υπάρχει πολύ, υπάρχουσα, πολύ, πολύ βιβλιογραφική δουλειά ήδη που υπάρχει, και ε, αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, έναυσμα τα προβλήματα που προκύπτουν από εκεί για εξέλιξη τόσο στο πεδίο των προσωμιώσεων και τη επιστήμη των υλικών γενικότερα, αλλά τόσο και στο πεδίο τη τεχνητή νοημοσύνη αυτή καθ' αυτήν. Αν σα ενδιάφερε το συγκεκριμένο πρόβλημα, μπορείτε να ε, επισκεφτείτε την αφίσα που θα έχουμε την Πέμπτη, την ημέρα που είναι το Ινστιτούτο Νεοεπιστήμιση και Τεχνολογίας, στην οποία ο ψήφιο διδάκτορα Δημήτρη Γερακίνη θα έχει μία αφίσα που μπορείτε να επισκεφτείτε. Και προχωράμε. Το, το λόγο έχει ο ε, κ. Κροκυδάς για το σχεδιασμό και νοητών υλικών ε, για χημικούς ε, διαχωρισμούς. Γεια σας και από μένα. Ναι, το άλλαξα έχω αυτό. Ε, εγώ αυτά που θα παρουσιάσω είναι στην ίδια κλίμακα με αυτά που είπε η Νίκη δηλαδή πάλι άτομα, μόρια και υλικά, έχει να κάνει με τις προσπάθειές μας να αντιμετωπίσουμε ζητήματα ενέργειας, κυρίως ό,τι αφορά ε, τους χημικούς διαχωρισμούς. Για όποιον δεν ξέρει, οι διαχωρισμοί γενικά είναι, είναι στην καθημερινότητά μας, δεν το ξέρουμε, είναι μια διαδικασία που είναι άκρως απαραίτητη για να πάρουμε πολλά χρήσιμα πράγματα στην καθημερινότητά μας, δηλαδή οτιδήποτε είναι ένα χημικό συστατικό μπορεί να είναι κάποιο κάψιμο, το φυσικό αέριο, μπορεί να είναι κάποιο πλαστικό, οτιδήποτε από αυτά προέρχεται από κάποια διαδικασία διαχωρισμού, γιατί τίποτα στη φύση δεν είναι αγνό. Συνήθως είναι σε κάποια πρόσμιξη. Ή ας πούμε η κατακράτηση του διοξιδίου του άνθρακα σε κάποια φίλτρα. Τέτοια φαινόμενα λοιπόν και τέτοιες διαδικασίες χρησιμοποιούνται καθημερινώς στη βιομηχανία. και παρόλο που είναι μια τόσο απαραίτητη διαδικασία, την ίδια στιγμή είναι και πολύ ενεργοβόρα. Δηλαδή, φανταστείτε ότι το 15% της παγκόσμιας ενεργειακής κατανάλωσης προέρχεται από αυτούς τους διαχωρισμούς της βιομηχανίας. Οπότε τώρα ψάχνουμε τρόπους να αντικαταστήσουμε ή επιμέρους ή εξ ολοκλήρου αυτούς τους διαχωρισμούς με άλλες μεθόδους. Μία από αυτές είναι οι διαχωρισμοί που λέμε με μεμβράνες. Οι μεμβράνες είναι κάποια υλικά, μπορεί να είναι οτιδήποτε, θα δείτε μετά τι μπορεί να είναι, τα οποία μπορούν να θυμίσουν πόρους, έχουν κατά κάποιο τρόπο πόρους και μπορεί να μπει ένα μείγμα μέσα και επειδή είτε κάποιο από τα δύο συστατικά του μείγματο προτιμάει να ροφηθεί μέσα στη μεμβράνη ή για κάποιο λόγο κάποιο μόριο είναι μικρότερο από το άλλο σε συστατικά, θα γίνει ένας διαχωρισμός. Δηλαδή το βάζουμε με κάποια πίεση, φανταστείτε μια ροή, έρχεται το μείγμα και εκεί μέσα συμβαίνει ο διαχωρισμός. Το προ, και, και ενδέχεται δηλαδή οι προβλέψεις είναι ότι μπορεί να πετύχουμε πάρα πολύ μεγάλη μείωση του ενεργειακού αποτυπώδωματος αυτής της ε, βιομηχανικής διαδικασίας εάν καταφέρουμε και φτιάξουμε αυτές τις μεμβράνες. Το πρόβλημα είναι τώρα ε, ότι δεν αποδίδουν οι μεμβράνες. Εδώ βλέπετε κάποια διαγράμματα με τα οποία αξιολογούμε την απόδοση των μεμβρανών ε, για μείγματα στον οριζόντιο άξονα εδώ είναι δύο παραδείγματα. Έτσι, το αριστερά είναι το διοξίδιο σιωτού 2 Στο δεξιά έχουμε το προπυλένιο προπάνιο. Πώ τα αξιολογούμε, δηλαδή, πώ γίνεται αυτό. Στον οριζόντιο άξονα έχουμε αυτό που λέμε την διαπέραση. Είναι η ταχύτητα, μπορούμε να πούμε, την οποία μπορεί να περάσει ε, ένα αέριο ή υγρό μέσα από τη μεμβράνη. Ε, και θέλουμε να πηγαίνει γρήγορα τουλάχιστον τα ένα από τα δύο αέρια. Στον κατακόρυφο είναι ο λόγος αυτή τη διαπέραση των δύο αερίων. Και θέλουμε να έχουμε καλή τιμή και στα δύο, έτσι να πηγαίνουμε διαγώνια. Δηλαδή να έχουμε και καλό λόγο αυτή τη επιλεκτικότητα, αλλά και τουλάχιστον το ένα από τα δύο, αυτά που τρέχει γρηγορότερα, το πω έτσι, χοντρικά, να είναι αρκετά υψηλό σε τιμή. Αλλιώ στη βιομηχανία θα έχουμε πρόβλημα. Δεν μπορούμε τι αργέ διαδικασίε. Εδώ με ροζ βλέπετε πού θα ήθελε η βιομηχανία να μπούμε σε αυτού του δύο διαχωρισμού και πού βρίσκονται οι περισσότερε μεμβράνε αυτή τη στιγμή που είναι πολυμερικέ. Και επειδή λοιπόν φαίνεται ότι οι πολυμερικέ δεν κάνουν τη δουλειά που θα θέλαμε, αναζητούμε άλλα υλικά. Και εδώ ξεκινάει το πραγματικό πρόβλημα. Ε, μια από τι οικογένειε που με μελετούνται είναι αυτά τα MOFs, μεταλλοργανικέ δομέ, Metal Organic Frameworks, τα οποία είναι πορόδει κρυσταλλικέ δομέ που θεωρούνται ότι μπορούν να αντικαταστήσουν αυτέ τι κακέ εντό εισαγωγικών, οι φτωχέ σε απόδοση πολυμερικέ. γιατί, γιατί έχουν πάρα πολύ μικρού πόρου, που σημαίνει ότι μπορεί να μπει ένα μικρό μείγμα σε μέγεθο, έτσι όπω το διοξείδιο θεωρείται μικρό φεριπίν, ή το άζωτο και το μεθάνιο, που είναι αέρια ε, τα οποία έτσι επιθυμούμε, αν έχετε ακούσει και από τα περιβαλλοντολογικά ζητήματα, να αντι αντιμετωπίσουμε. Ε, και επίση το δεύτερο και το εξαιρετικό που έχουν αυτού του είδου τα υλικά, είναι ότι μπορεί κάποιο να πάει στη χημεία του να κάνει μικρέ αντικαταστάσει, όπω βλέπετε εδώ που έχω ένα ροζ και ένα, ένα πράσινο, πούμε, που έχουν αντικατασταθεί εδώ πέρα και να αλλάξει τις, τις ιδιότητες και την απόδοση του υλικού. Τώρα το πρόβλημά μας ποιο είναι, ότι ουσιαστικά δεν έχουμε επαρκή γνώση του πώς να το κάνουμε αυτό. Είναι πολύ περίπλοκο το, το πρόβλημα. Δεν ξέρουμε δηλαδή αλλαγέ που θα πάμε να κάνουμε εκεί πέρα, αν θα έχουν θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο και, και, και ποσοτικά πόσο στάνε. Και αυτό δεν το γνωρίζουμε γιατί δεν έχουμε αρκετά δεδομένα εδώ να πω ότι ένα πρόβλημα των φυσικών επιστημών, τουλάχιστον με τα πιο διαδεδομένα όπως μπορεί να είναι το image processing ή προβλήματα ας πούμε, στον οικονομικό τομέα που μπορεί να λυθούν με τεχνητή νοημοσύνη, είναι ότι εκεί έχουμε πολλά δεδομένα πατροπαράδοτα. Υπάρχει πληθώρα ή ζητήματα ας πούμε, διαχείρισης κειμένων. Γιατί έχουμε πολλά κείμενα, έχουμε πολλέ φωτογραφίε, μπορούμε να εκπαιδεύσουμε μοντέλα. Στα δικά μα προβλήματα δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα ή μπορεί να υπάρχουν, να, υπάρχουν, αλλά όχι στη σωστή μορφή για να τα χειριστούμε. Οπότε το ζήτημα που έχουμε εμεί είναι ότι πρέπει πολλέ φορέ ή να αναζητήσουμε ή να φτιάξουμε μόνοι μα τα δεδομένα. Οπότε εμεί τι κάναμε σε αυτή την περίπτωση. Όπω είπα, ότι δεν ξέρουμε αν αλλάξουμε τη δομή, τι θα γίνει με τη διαπέραση των αερίων. Είναι ότι στη δική μα περίπτωση, όπω βλέπετε εδώ αριστερά, πήγαμε και φτιάξαμε πάρα πολλέ δομέ για να φτιάξουμε το λεγόμενο dataset, Νίδομές, ε, από αυτά τα MOF συγκεκριμένα, μικρέ παραλλαγέ. Εδώ εννοείται χρησιμοποιήσαμε. Εδώ έρχεται το HPC, οι υπολογιστέ. Πήραμε όλε αυτέ τι δομέ και αρχίσαμε και υπολογίζαμε με προσωμιώσει. Γιατί τα πειράματα εννοείται είναι πολύ πιο ακριβά, τι προσωμιώσει. Προσωμιώσει απλά αντικαθιστούν πολύ γρήγορα ένα πραγματικό πείραμα στο εργαστήριο. Και υπολογίσαμε για πολλά αέρια αυτή τη διαπέραση που σα είπα. Αυτό που θέλουμε να είναι γρήγορο ή ο λόγο να είναι μεγάλο μεταξύ δύο διαφορετικών. Μιχμάτων. και έτσι φτιάξαμε το λεγόμενο data set όπως βλέπετε δεξιά το οποίο θα εκπαιδεύσει το μοντέλο μας πολύ χοντρικά τι κάνει αυτό το μοντέλο μπορεί τώρα κάποιος ερευνητής ή ένας που ενδιαφέρεται να πάρει αυτό το δικό μας μοντέλο να σκιτσάρει μια από αυτές τις δομές να, να τη συνθέσει βάσει των βασικών τους δομικών μονάδων γιατί υπάρχουν κάποιες μονάδες δομικές που τα συνθέτουν αυτά τα υλικά, είναι άτομα και μόρια, κάποια οργανικά και κάποια μέταλλα και αρκεί να ξέρει κάποια βασικά μεγέθη που μπορεί να τα, βλυ... να τα βρει στη βιβλιογραφία, δηλαδή σκιτσάροντας αρκεί να ξέρει κάποια νούμερα όπως ποιο είναι το μέγεθος του κόκκινου και το η μάζα του και του πράσινου και του μπλε και να ξέρει και για το αέριο επίσης που θέλει να διαχωρίσει. Θα βάλει αυτές τις τιμές στο μοντέλο και το, το μοντέλο θα, δείξει... θα του δώσει την απόδοση. Εδώ δεξιά Βλέπετε κάποια κλασικά διαγράμματα όταν έχει ένα μοντέλο μηχανική μάθηση, πόσο καλά έχει πάει. Στον έναν άξονα είναι η πραγματικότητα. Ε, στον οριζόντιο είναι αυτό που λέω simulation diffusivity. Simulation είναι προσωμείωση, diffusivity είναι αυτό που θέλαμε να βρούμε, αυτή η ιδιότητα. Έτσι. Και στον κατακόρυφο είναι η ίδια ιδιότητα, αλλά όπω την προέβλεψε το, το machine learning. Όσο πιο κοντά βρίσκονται αυτά τα σημεία στη διαγώνια, ο πάει να πει ότι ταυτίζονται. Ε, φτιάξαμε πάρα πολλά τέτοια μοντέλα. Όπω βλέπετε, μπορούμε να το πετύχουμε, γιατί η κλίμακα είναι μεγάλη. Αυτό είναι ένα λογάριθμο από το μείον 50 μέχρι το μείον 10 πάνω αυτέ τι τιμέ. Οπότε είμαστε ικανοποιημένοι με αυτή την εικόνα, ότι όντω, αν δώσω κάτι εγώ σε αυτό το μοντέλο που έφτιαξα, μάλλον θα είναι πολύ κοντά σε τι θα υπολόγιζε ο υπολογιστή ή και το πείραμα. Και το πήγαμε και ένα βήμα παραπέρα. Πήραμε αυτό το best model που λέω, το κίτρινο, γιατί είναι πιο πακτωμένο, ας πούμε, κοντά στη διαγώνιο. Το πήραμε και το χρησιμοποίησαμε σε ένα ε, εργαλείο τεχνητή νοημοσύνης το οποίο μπορεί μόνο του να σχεδιάζει πια αυτά τα υλικά. Τι ζητήσαμε από το εργαλείο αυτό, φτιάξαμε ένα υλικό, το κόκκινο. Αν θυμάστε αυτά, τα μπλε και τα πράσινα είναι αυτά τα που έδειξα στα πρώτα διαγράμματα, που όλα ήταν κάτω από αυτέ τι κόκκινε περιοχέ. Φτιάξαμε σε ένα για κάθε διαχωρισμό, οξυγόνο άζωτο α πούμε από τη μία και διοξίδιο μεθάνιο, που να είναι εντό αυτή τη περιοχή. Και όντω κατάφερε να φτιάξει κάτι τέτοιο και το έχουμε όντω επιβεβαιώσει κιόλα, ότι όντω μπορεί να φτιαχθεί κάτι τέτοιο. Αυτά από μένα. Θα πάμε εδώ στον συνάδελφο για τη συνέχεια. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Ρεκατσίνας Χριστόφορο και έρχομαι από τον κόσμο τη αεροναυπηγική και συγκεκριμένα των σύνθετων και εφιών υλικών. Ε, mm. για ποιο λόγο θα μιλήσουμε σήμερα, θα μιλήσουμε για την πόσο η μηχανική μάθηση μα έχει βοηθήσει να, ε, να ε, μπορέσουμε να αναπτύξουμε μια τεχνική η οποία να βοηθάει στον έλεγχο δομική ακεραιότητας των σύνθετων υλικών. Τα σύνθετα υλικά έχουν μπει στη ζωή μα επειδή παρουσιάζουν πάρα πολύ μεγάλη αντοχή σε σχέση με το βάρο του. Δηλαδή, για ένα κιλό σύνθετου υλικού έχουμε πολύ μεγαλύτερη αντοχή από ένα κιλό σίδηρου, να το πούμε έτσι. Και αυτή η καλή ιδιότητα. Αυτές οι καλές ιδιότητες έχουν τα έχουν βάλει πάρα πολύ στην αεροναυπηγική συγκεκριμένα. Το α 350 x της Airbus είναι περίπου από 50% φτιαγμένο από σύνθετα υλικά. το σύνθετο υλικό τι είναι. Είναι... Όπως το, ακριβώς όπως το λέει η λέξη, είναι μία σύνθεση υλικών. Είναι μία δομή που περιέχει τις λεγόμενες ίνες, οι οποίες δίνουν τις την αντοχή, μία μήτρα, η οποία δίνει τη συνοχή και είναι και η συνεκτικότητα μεταξύ των στρωμάτων. Δηλαδή, όταν θες να φτιάξεις μία κατασκευή, με σύνθετα υλικά, φτιάχνει πολλαπλέ τρώσει από σύνθετα υλικά. εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να ξέρουμε ε, του ε, ε, τους, τους τρόπου τα οποία τους, τους οποίους αυτά τα υλικά στοχούν. Όταν λοιπόν ε, γίνει μια κρούση πάνω σε, ένα, σε μια δομή αεροσκάφου, μια ε, πτέρια τα οποία είναι Στη μία περίπτωση θέλουμε να ξέρουμε την ασφάλεια γιατί το αεροσκάφο πετάει. Στη δεύτερη περίπτωση, η πτέρυγα τη ανεμογεννήτρια είναι πάρα πολύ δύσκολο να, να επισκευαστεί. Έτσι, λοιπόν, εμείς ψάχνουμε μέσω τη μηχανική μάθηση τρόπου να χαρακτηρίσουμε αυτού του τρει τόπους αστοχία των σύνδεδο ελληνικών. Δηλαδή, αν έχει σπάσει η ίνα η οποία δίνει την αντοχή, αν έχει σπάσει η μήτρα η οποία δίνει τη συνοχή. Και αν υπάρχει και διαστρωματική αποκόλληση, δηλαδή αποκόλληση μεταξύ δύο διαδοχικών ή περισσότερων στρώσεων. Επειδή λοιπόν αυτό είναι ένα σύνθετο πρόβλημα και είναι πολλοί τρόποι αστοχία των σύνθετων υλικών και όταν μιλάμε για structural health monitoring, δηλαδή τον έλεγχο δομική ακαιρεότητα κατά την περίοδο λειτουργία τη κατασκευή ή όταν δεν θέλουμε να κατεβάσουμε την κατασκευή κάτω να δούμε με άλλου τρόπου καταστροφικού ή μη αν έχει χαλάσει θέλουμε να βρούμε τρόπους έτσι με ένα δίκτυο αισθητήρων, ελάχιστο δίκτυο αισθητήρων, να, έτσι ώστε να μπορούν να μας δουν την πληροφορία που θέλουμε. Επειδή λοιπόν, όπω είπε και εδώ ο συνάδελφο πριν, στι δικέ μα επιστήμε τα, τα, δεδομένα δεν είναι, πάρα πολύ, πάρα, δεν είναι σε πληθώρα, φτιάξαμε ένα υπολογιστικό μοντέλο, το οποίο είναι επιβεβαιωμένο πειραματικά σε διάφορε περιπτώσει. Και ξεκινήσαμε με μια περίπτωση ζημιά σε όλα τα στρώματα Δίνοντα αυτού του τύπου αστοχία που, που είχαμε αναφέρει πριν. Σε ποσοστό 2,5%, 5%, 5 και 10%. Εμεί λοιπόν μετά τι κάναμε. Είχαμε τρει αισθητήρε σε μια περιοχή σχετικά μικρή. αλλά θέλαμε να κάνουμε μια επιβεβαίωση τη μεθόδου, επειδή, είναι μια, επειδή η τεχνητή νοημοσύνη τώρα αρχίζει και μπαίνει στου δικού μα τομεί για να χρησιμοποιηθεί σε μοντέλα πρόβλεψη. Είχαμε λοιπόν ένα διεγέρτη ο οποίο έστειλε ένα σήμα υψίσυχνο και καταγράψαμε τις, απαντήσει απαντήσεις από τους αισθητήρε, τα τρία του σήματα. Κάναμε λοιπόν, 500, ε, κάναμε λοιπόν 35 περιπτώσεις, καταγράψαμε 500 ε, σημεία ένα σήμα ε, και λύσαμε ένα πρόβλημα το οποίο είχε 1,4 εκατομμύρια βαθμούς ελευθερίας. Αυτό τι σημαίνει. ο υπολογιστής έπρεπε να μας δώσει απάντηση για 1,4 εκατομμύρια εξισώσεις. Λοιπόν, Αυτό λοιπόν είναι ένα, ένα αρκετά πολύπλοκο, δύσκολο πρόβλημα να λυθεί, το οποίο λύθηκε σε ένα λάπτοπ και η, η λύση ότι ήταν μία ώρα για κάθε περίπτωση. Εκπαιδεύσαμε λοιπόν ένα, μοντελ, ένα νευρονικό δίκτυο με τα σήματα αυτών των αισθητήρων και βρήκαμε μια πιστότητα στο μοντέλο μα, 93% πρόβλεψη μεγέθου ζημιά, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ καλό βήμα για πρώτη εφαρμογή τη μεθόδου στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Και σαν επόμενα βήματα θέλουμε να δοκιμάσουμε το συγκεκριμένο μοντέλο έτσι ώστε να μας πει τι τύπο ζημιά είναι αυτός. Έτσι ώστε να ξέρουμε αν θα πρέπει να κατεβάσουμε κάτω το αεροπλάνο, αν θα πρέπει να αλλάξουμε το φτερό της ανεμογεννήτριας, αν θα πρέπει να το κόψουμε, να το αντικαταστήσουμε το συγκεκριμένο εργαλείο ή όχι. Φανταστείτε λοιπόν όλο αυτό το, το υπολογιστικό πείραμα να έπρεπε να το κάνουμε σε ένα πραγματικό αεροσκάφο, το οποίο το μέγεθο του προβλήματος είναι 100 εκατομμύρια βαθμοί ελευθερία, δηλαδή 100 εκατομμύρια εξισώσει. εδώ λοιπόν, θα μπορούσαν ε, οι περιπολογιστέ να μα δώσουν την απαραίτητη υπολογιστική ισχύ, έτσι, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε έναν έλεγχο σε, ένα, σε μια κατασκευή η οποία είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη και να έχουμε πολύ μεγαλύτερη πιστότητα αποτελεσμάτων. Ε, αυτά από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Α, ah, okay. μια διευκρινιστική μόνο. Ε, υπάρχει αυτό το διάγραμμα πίσω. Αυτό. Ε, παρατηρήσα ότι προ τα πάνω συγκλίνουν παραπάνω τα δύο είδη δεδομένων. Αυτό απλά να γραφτώ, σημαίνει ότι σε υψηλότερο diffusivity ε, είναι πιο σωστοί σωστή υπολογισμή. Και αν ναι, τι μπορεί να συμβεί για να διορθωθούν. Να διορθωθούν να γίνουν πιο ε, σωστά οι υπολογισμοί στα πιο χαμηλά, τα πιο CVT levels. Ε, ε, σωστή παρατηρήση, όντως. Ε, υπάρχει απόκληση στα χαμηλά και αυτό κυρίως έχει να κάνει με το ότι δεν είχαμε επαρκή δεδομένα, γιατί αν δείτε, δηλαδή, τώρα εντάξει δεν πολύ φαίνεται, αλλά εκεί που είναι οι μικρές τιμές όπως είπατε είναι πάρα πολλά συγκεντρωμένα οπότε έχουμε πολλά δεδομένα από τα οποία μπόρεσε να μάθει το μοντέλο μας να εκπαιδευτεί σωστά κάτω που υπάρχει απόκληση είναι 4-5-6 δεδομένα δεν είχαμε πάρα πολλά εκεί κάτω οπότε αυτός είναι ο λόγος που το μοντέλο δεν μπορεί να μάθει καλά Εγώ ήθελα να ρωτήσω ότι, ε, για τα αεροσκάφη, ε, για τεχνητή νοημοσύνη. Ε, εκτός από τα πειράματα που έγιναν, ε, δώσατε και δεδομένα που αεροσκάφη μπορεί να πτήσει να είχαν πάθει βλάβες για να αναπτυχθεί περισσότερο πάνω και σε αυτό. Ε, οι αεροπορικές εταιρείες είναι πάρα πολύ δύσκολο να δώσουν τέτοια δεδομένα ακόμα... Και για να γίνει κάτι τέτοιο, το οποίο θα είναι προς συμφέρον όλων, φαντάζομαι ε, ότι τα χρησιμοποιούν προ δικιά του χρήση ε, για να βελτιώσουν τα δικά του συστήματα. Υποθέτω, δεν, έχω, δεν έχω δει κάποια δουλειά ακόμα πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο, για να τα δεν τα έχουμε δημοσιεύσει. Αλλά μέχρι στιγμή, αυτοί που ασχολούμαστε με το συγκεκριμένο αντικείμενο, τώρα σε ένα συνέδριο που πήγα πρόσφατα, όλοι παράγουν τα δικά του δεδομένα με δικά του πειράματα χωρίς να αναφέρουν καθόλου πειράματα από αρβιομηχανή. Ευχαριστώ. Άλλη ερώτηση. Ε, yeah. Απλώ θέλω να ρωτήσω. Τα δεδομένα που συ, ε, είπατε ότι επειδή δεν έχουμε την ευκαιρία δεδομένων στην τρίτη παρουσίαση, στην ουσία τα δημιουργούμε εμεί. Αυτά συλλέγονται από πειράματα που ξέρουμε ότι έχουν πετύχει και ξέρουμε ότι δουλεύουν και τα εφαρμόζουμε, εφόσον δεν είναι κάτι που γνωρίζουμε. Που υπάρχει, συγγνώμη. Ωραία. Εμεί για να αναπτύξουμε το υπολογιστικό μοντέλο, χρησιμοποίησαμε, κάναμε μία σύνθεση δύο μοντέλων. Ήταν ένα το οποίο είχε αρχικά χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη της διάδοσης κυμάτων σε σύνθετα υλικά και ένα το οποίο που μπορεί και προβλέπει τις τρεις καταστάσεις της ζημιάς που σας παρουσίασα. Εμεί mm. Εμείς λοιπόν συνδέσαμε αυτά τα δύο μοντέλα, τα οποία έχουν επιβεβαιωθεί πειραματικά σε, καλή πιστότητα, σε πολύ καλή πιστότητα και έτσι θεωρούμε για την ώρα, ο σκοπός μας είναι αυτό το εγχείρημα πέρα από την, επι... την υπολογιστική επιβεβαίωση και πρόβλεψη να πάει και σε πειραματική θεωρούμε ότι είναι μια πολύ καλή ποιότητα δεδομένων επειδή τα μοντέλα μας είναι επιβεβαιωμένα πειραματικά. Αυτό, γι' αυτό τα παράγουμε, θεωρούμε ότι τα παράγουμε και είναι μια καλή πρώτη βάση για να ξεκινήσουμε. Ε, μια ακόμα ερώτηση. Ε, έχει... Σε τι στάδιο είναι αυτή η μοντελοποίηση σε βιολογικές τεχνολογίες. Από την άποψη, παραδείγματος χάρη, απορρόφησης στοιχείων από το έδαφος στα φυτά ή κάτι τέτοιο. Λίγο κάτι πιο περίπλοκο και την αλληλεπίδραση γενικά βιολογικών οργανισμών με το περιβάλλον τους. Τώρα, έχεις άποψη. Θα έλεγα ότι υπάρχουν πολλές προκλήσεις γενικότερα, όπου πάει να εφαρμοστεί η τεχνητή νοημοσύνη για πρώτη φορά. Θα ήθελα να διαχωρίσω ανάμεσα σε αυτά που δείξαμε, κάποιο, τα είδη των προκλήσεων. Υπάρχει το δεδο, το, οι προκλήσεις οι οποίες σχετίζονται με τα δεδομένα, κατά πόσο έχουμε επαρκή δεδομένα για να μπορέσει το μοντέλο να εκπαιδευτεί. Υπάρχουν όμως και άλλες προκλήσεις, αν κανείς χρειάζεται να ενσωματώσει την μηχανική μάθηση μέσα σε κάποια μεθοδολογία των συστημάτων στι οποίες θέλει να την εφαρμόσει. Γιατί εκεί χρειάζεται να είναι κανείς πολύ προσεκτικός σε πολλά επίπεδα. Το ένα είναι πώς θα επιλέξει τα χαρακτηριστικά τα οποία είναι σημαντικά να διατηρηθούν και να δοθούν μέσα στο μοντέλο, έτσι ώστε η φυσικοχημική διεργασία να μπορέσει να περιγραφεί σωστά. Ε, και κυρίως το πρόβλημα εκεί είναι ότι τα, η μηχανική μάθηση είναι αγνωστικιστική και πρέπει ό,τι υπάρχει ως επιστημονικό δεδομένο, ως φυσικός κανόνας, ως συμμετρία ή οτιδήποτε υπάρχει να μπορέσει να της επιβληθεί με κάποιον τρόπο, με την κατάλληλη επιλογή των χαρακτηριστικών που δίνονται και αυτό δεν είναι καθόλου απλή διαδικασία να γίνει. Οπότε ανάλογα, δεν είμαι σίγουρη σε αυτό το ακριβώς πρόβλημα στο οποίο αναφέρεστε ποιο από τα δύο θα αποτελέσουν μεγαλύτερη πρόκληση. Τα δεδομένα αυτά καθ' αυτά αν υποθέσουμε ότι είναι πειραματικά ή να περιγράψει κανείς τη διεργασία με τον κατάλληλο τρόπο έτσι ώστε η τεχνητή νοημοσύνη να μπορέσει να ε, ε, εκπαιδευτεί με έναν τρόπο που θα σέβεται τους κανόνες της φύσης. Αυτές είναι οι δύο κυρίες προκλήσεις. Αλλά υπάρχουν και προκλήσεις οι οποίες σχετίζονται με το, πληροφορική, με το θέμα της πληροφορικής αυτής καταυτής, γιατί ε, ανακύπτουν μέσω των φυσικών και τεχνολογικών προβλημάτων θέματα τα οποία ε, μπορεί να άπτονται του ότι τι σημαίνει εκπαίδευσα αρκετά καλά ένα μοντέλο. Τι σημαίνει ότι έχω μια αρκετά καλή συνάρτηση κόστους. Αυτά τα θέματα είναι λιμένα α, για την ανάλυση των εικόνων ή για την επεξεργασία των κειμένων, αλλά δεν είναι καθόλου δεδομένα όταν πάει κανείς να μελετήσει ένα καινούριο πρόβλημα. Οπότε οι προκλήσεις θα έλεγα είναι, είναι μεγάλες, ε, αλλά ε, κερδίζουμε κάθε μέρα όλο και παραπάνω από την εμπειρία μεταξύ των διάφορων διεπιστημονικών ε, περιοχών. Υπήρχε μια ερώτηση ψηλά, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμη. εγώ θέλω να ρωτήσω σε σχέση με τις μεμβράνες, ότι δημιουργούνται τα μοντέλα και οι δομικοί από κατάλαβα συντήθονται για να δημιουργήσουν διάφορες μεμβράνες και μετά παίρνει για να δει αν αυτές είναι αποτελεσματικές. Αλλά αυτά τα υλικά, άμα μπορούν να δημιουργηθούν στον κόσμο, δηλαδή είναι σταθερά ή μετά υπάρχει και η πρόκληση του πώς μπορούμε να τα δημιουργήσουμε εν τέλει. Ναι, υπάρχει αυτή η πρόκληση εννοείται. Ειδικά όταν μελετάς κάποια καινούρια ή ας πούμε εντός εγωγικών καινοτόμα υλικά ε, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα αν μπορούν να φτιαχτούν, αν φτιάχνονται κατά πόσο είναι σταθερά το μεγαλύτερο ζήτημα σε τέτοια υλικά είναι η υγρασία, επειδή υπάρχει υπαρχουν υγρασία. Δηλαδή, μπορεί να καταρρεύσει μια μεμβράνη. Ας πούμε. Οπότε υπάρχουν και τέτοιε δουλειέ. Δηλαδή, μπορεί το δικό μου κομμάτι να έχει να κάνει με την απόδοσή του. Μπορεί κάποιο άλλο να μελετήσει αυτό που ρωτήσατε. Να φτιάξω κάποια μοντέλα που να προβλέπουν τι επηρεάζει τη σύνθεση αυτού του υλικού ή την σταθερότητά του. Τη μηχανική, τη... στην υγρασία ή οτιδήποτε. Οπότε ναι, είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Δεν είναι μόνο αυτό που απασχόλησε αυτή την παρουσίαση που έδειξε, που είναι θέματα απόδοση και καλού design. Άλλη. Οκ. Ναι. Okay. Πάντω, νομίζω κοινό θέμα των ερωτήσεων και των απαντήσεων που δόθηκαν ήταν ποιο είναι το baseline, πώ βρίσκουμε ότι είναι καλό το μοντέλο μα, το οποίο όντω, όπω πει νίκη, είναι θέμα στι επιστήμε, δεν είναι απλά μια μητρική μετράω τι έβαλα και τι έβγαλα. Και ε, το αν έχω τα δεδομένα για να εκπαιδεύσω το, το μοντέλο μου. Έτσι. Τώρα, συνοψίζοντα πολύ γρήγορα, ε, 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 είδαμε τι είναι οι προπολογιστέ, τεχνητή νοημοσύνη, και πώ αυτό αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε επιστήμη. Έτσι. Ε, το κάναμε με το χαρτί, κάναμε υποθέσει, μετά είχαμε του υπολογιστέ. Τώρα το, το AI, παρά του προγραμματισμού, υπολογισμού. Έτσι βλέπουμε ότι η υπολογιστική υποδομή, ε, το hardware δηλαδή, καθορίζει το software κιόλα, το, τον τρόπο με τον οποίο του χρησιμοποιούμε. Και το βασικότερο όλο, και αυτό είναι μια ερώτηση από μένα προ εσά μετά, ε, πρέπει να υπάρχει κριτική σκέψη. Οι υπολογιστέ βγάζουν νούμερα, δεν κάνουν ποτέ λάθο σίγουρα, μάλλον δεν κάνουν αυτό που νομίζουμε εμεί. Συνήθως. Οπότε πρέπει να έχουμε κριτική σκέψη για τα νούμερα που βγαίνουν υπολογιστή, αν είναι αντιπροσωπεύουν αυτό που νομίζουμε. Οπότε θα σα πω εδώ, θα σας δείξω μια φαινομενικά πολύ γρήγορα απλή παράσταση, έτσι, η οποία προσπάθησα να τη λύσω σε διάφορα spreadsheet και calculators. Και βγάζουμε δύο τελείω διαφορετικά αποτελέσματα, ούτε καν κοντά και να μιλήσουμε για προβλήματα αριθμητική διάχυση οτιδήποτε. Υπάρχει κάποιο που την έχει ξαναδεί και ξέρει ποια είναι η σωστή απάντηση ή μπορεί να φανταστεί βλέποντά την. Η απάντηση είναι η δεύτερη. Παραδόξω, τα spreadsheet, Word, Excel, LibreOffice, Google Doc βγάζουν λάθο αποτέλεσμα σε σχέση με τα πλάκα calculator, είτε σε Linux συστήματα είτε σε Windows πλέον. Αυτό το λέω αυτό πλέον γιατί η διαφορά των δύο είναι ότι τα εργαλεία αυτά που χρησιμοποιούνται κατά κόρον καθημερινά στη βιομηχανία και στο ιδιωτικό παντού, βασικά στι δουλειέ μα, τα υπολογιστικά φύλλα, είναι ε, double precision, οπότε σε μια απαράσταση βγάζουν λάθο αποτέλεσμα, σε σχέση με τα calculator τα οποία είναι infinite precision και βγάζουν το σωστό αποτέλεσμα. Οπότε πρέπει πάντα να υπάρχει κριτική σκέψη και ε, στο, στο τι βγάζουμε. Πρέπει να ελέγχουμε τα δεδομένα μα, να κάνουμε πάντα την έλεγχο. Θα σα πάω γρήγορα απλά εδώ να σα πω ότι για εμά, του ψυχοchemical επιστήμονε, όπω όλα, όταν μαθαίνουμε κάτι καινούριο, ακολουθεί περίπου αυτή την καμπύλη που ενθουσιαζόμαστε, παίρνουμε το θάρρο, δοκιμάζουμε, τρώμε τα μούτρα μα, μαθαίνουμε από αυτό και σιγά-σιγά μέσα από δοκιμή και ασφάλμα μαθαίνουμε και ενσωματώνουμε τελικά καινούργια εργαλεία στον τρόπο με τον οποίο μελετάμε τον κόσμο. Και αυτό μα κάνει πιο παραγωγικού και το να προσφέρουμε στο να... Στη... στη γνώση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μας αντέξτε.